Δημήτρη, είπε χθες και ο προπονητής ότι λογικό είναι να θέλουμε να ελέγξουμε το ρυθμό, αλλά δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις κοντά σε μια ομάδα που επίσης έχει 78% μεσόωρο κατοχής. Ήταν τόσο δύσκολο όσο φάνηκε για απ' έξω? Ναι, ήταν πραγματικά δύσκολο. Πολύ ψηλό το επίπεδο της Chelsea. Πολύ καλό ποδόσφαιρο παίζουν. Πολύ καλή ομάδα. Ο προπονητής που ήρθε πριν 3 μήνες και έχει αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία τους. Έχει παίζει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πραγματικά ήταν δύσκολο. Είναι μεγάλο μάθημα το σημερινό μάτς για μας. Θα δούμε και θα το αναλύσουμε. Θα δούμε τα λάθη μας. Θα δούμε το τι κάνουν τόσο καλά αυτοί και πώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς στο μέλλον. Και επιστρέφουμε κατευθείαν για το μάτς της Κυριακής που είναι πολύ κρίσιμο. Έχεις παίξει αριστερά, έχεις παίξει στο κέντρο. Τώρα σε είδαμε και σαν center for. Πώς ήταν η εμπειρία? Εντάξει, πρώτη φορά έπαιξε center for έξτρα από ένα φιλικό που είχα παίξει στην προετοιμασία. Δύσκολη θέση, ειδικά σε τέτοια μάτς που έχεις να αντιμετωπίσει. Θα παίξει αναγκαστικά με μεγάλες παλιές και θα έχει να αντιμετωπίσει δύο στόπερ οι οποίοι με παίρνουν τουλάχιστον ένα κεφάλι. Πάλεψα, προσπάθησα να δώσω τις μάχες μου. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Όπως είπα και πριν, μάθαμε μεγάλο αυτό το μάτσι μας. Όπως είπες, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Το επόμενο είναι την Κυριακή, η κοντρά στην ΑΕΚ. Μεγαλύτερη η δυσκολία είναι η ψυχολογία που μπορεί να σε επηρεάσει σε αυτά τα παιχνίδια ή η κούραση? Σίγουρα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι γιατί έρχονται πολλά παιχνίδια στη σειρά, πολλά ντέρμπι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε ψυχολογική ή σωματική κούραση. Το κάθε μάτς που τελειώνει πρέπει να το αφήνουμε πίσω γρήγορα για να συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο μάτς, γιατί αυτό μετράει.